Θα τα σχολιάσουμε αυτά, αλλά θα μείνουμε έτσι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, γιατί αρκετά πλέον τα νέα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια στον δρόμο προς τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Ήπειρο στη Βιένα μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, έναν άνθρωπο όπως με τον ναι. οποίο τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Πύρο Κωνσταντόπουλο, υποψήφιο βουλευτή Ιωαννίνων τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντόπουλε. Καλή δύναμη να ευχηθώ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε... Σα ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντόπουλε, νομίζω ότι ο κόσμο έτσι σα γνωρίζει ε, από τη διαδρομή σα μέχρι τώρα και στα αυτοδιοικητικά πράγματα και ω δημοτικό σύμβουλο των Δήμο Δήμων Ιωαννιτών και στην συνέχεια στην ενασχόλησή σα με τον κρίσιμο τομέα που εξακολουθεί να μα απασχολεί, μας εξακολουθούσε να μα απασχολούσε μέχρι πρώτη, που έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί διατελέσατε και εκεί πρόεδρο του Φορέα Διαχείριση απορρυμάτων των Ιωαννίνων, υπεύθυνο για τον χιτά του ελληνικού. Οπότε ο κόσμος σας γνωρίζει σίγουρα από αυτή τη διαδρομή στα τοπικά ε, δρόμενα, και τώρα κάνετε το επόμενο βήμα αυτό ναι. τη υποψηφιότητά σα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο από αυτό. Ήταν κάτι το οποίο το επιθυμούσατε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Ναι, πράγματι το επιθυμούσα και είναι και μια φυσιολογική ροή αυτό. Δηλαδή, κάποιο ξεκινά από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου-δευτέρου βαθμού. Να δει τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να προσφέρει να ο μετρήσει ίδιος, δυνάμεις. Να μετρήσει δυνάμει. Να μετρήσει δυνάμει, τι μπορεί <laughs> να προσφέρει, ποιο είναι το έργο που αφήνει πίσω, και μετά, αν κάποιο θέλει να προχωρήσει, να πάει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και πράγματι, ναι, είχα αναλάβει τότε επί πέντε χρόνια τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα πολύ δύσκολο θέμα που το παρακολουθώ ακόμα και σήμερα με τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπω πολύ πέρα, έτσι, απλά να πω, τη σταθμή μεταφόρτωση. Ή το εργοστάσιο, αν δέχεται όλα τα απορρίμματα και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο. Αλλά είναι οι ίδιοι εκεί, είναι έμπειροι για να τα λύσουν. Άχι Εγώ, θα. που μπορώ να του βοηθήσω φυσικά και ζητήσουν την άποψή μου, θα την προσφέρω έτσι απλόχερα και χωρί κανένα πρόβλημα. Κύριε Κωνσταντόπουλο, φαντάζομαι τιμητικό για εσά και για κάθε έναν από του συνυποψηφίου σα η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ δε περισσότερο, αν θέλετε, γιατί είστε νέοι άνθρωποι. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι θα, αρχίσουν, θα πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν μπροστά ε, είναι οι νέοι άνθρωποι, ακριβώ γιατί θεωρείτε ότι έχετε να προσδώσετε κάτι διαφορετικό στα ναι. πολιτικά δρόμενα τη χώρα, στην, στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην ναι. τοπική, ναι. αν θέλετε, τοπική και πολιτική σκηνή. Ναι. Πράγματι, είναι τιμητική η πρόταση στο πρόσωπό μου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ε, την αποδέχθηκα. Ε, πάντα με πρόφαση ότι ε, πρόκειται να προσφέρουμε στον τόπο μας γιατί αυτό είναι το όλο θέμα η πολιτική είναι προσφορά και επίσης είναι μια μεγάλη ευθύνη για μένα διότι από τη στιγμή που κάποιος κατεβαίνει ως υποψήφιος βουλευτή σε ένα νομό καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ασχοληθεί πολύ ενεργά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει όλος ο νομός και αν κάποιο εκλεγεί ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη ώστε να αντιμετωπίσει και να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα το μεγάλο στίχημα φυσικά της κυβέρνησης σήμερα είναι η οικονομική κρίση που υπάρχει, η ενεργειακή κρίση που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα το αντιμετωπίζουμε για αρκετά χρόνια, η, αγωνία της καθημερινότητας όλων των πολιτών. Και έτσι επειδή έχω προσφέρει όπως είπατε και εσείς στα κοινά, από το βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμό και έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα και τα έχουμε ε, αντιμετωπίσει πετυχημένα, αποφάσισα να κατέβω στην κεντρική πολιτική σκηνή με γνώμονα πάντα την προσφορά μου προ τον πολίτη και στο κοινό καλό. Πριν μπούμε καθαρά στην πολιτική συζήτηση, κύριε <κυ> Κωνσταντόπουλε, για μα σίγουρα ήταν μια βόμβα, ένα κεραυνό εν ναι. η σημερινή ε, η είδηση τη μη συμμετοχή του Σταύρου Καλογιάννη στι επικείμενε βουλευτικέ εκλογέ. Φαντάζομαι το ίδιο έκπληκτη ε, μείνατε και εσεί οι υπόλοιποι και εσεί προσωπικά, αν ναι, θέλετε. Βέβαια, ναι, βέβαια. πραγματικά και εμένα με εξέπληξε όλο αυτό. Δεν το διάβασα. στα site και που έχουν τις ειδήσει συνεχόμενες. Φυσικά, ο Σταύρος Καλογιάννης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός μηχανικός, συνάδελφος μηχανικός και επίσης ένας φοβερός στην πολιτική σκηνή. Εγώ το λέω φοβερό, διότι πραγματικά βοήθησε τον τόπο, mm -hmm. έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για τα έργα υποδομής και για το περιβάλλον. Πραγματικά έχει αφήσει ένα πολύ δυνατό έργο και παρακαταθήκη σε όποιον έρθει επόμενο για να συνεχίσει ε, όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ε, σίγουρα θεωρώ ότι θα είναι ξανά ε, στη σκηνή, δεν ξέρω από πού και από την ανακοίνωση που διάβασα. Ανοίγουν δρο... δρόμοι, ένας, ναι, ένας δρόμος έκλεισε, ναι, ένας νέος εγώ. ανοίγει. Αυτό θα διάβασα δούμε. και εγώ, οπότε ναι, σίγουρα θα ξέρει ο Σταύρος τι γίνεται. Εξαιρετικός πάντως, με πολύ μεγάλη εμπειρία και έχει θα ξερω ο σταυρος ένα πολύ σημαντικό έργο στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν κύριε Κωνσταντόπουλε <συγχε> βρισκόμαστε λίγε μέρες μετά την α, επίσκεψη του πρωθυπουργού του κύριου Μητσοτάκη στην α, περιοχή μας. Ήσασταν ναι. ε, 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 και εσείς ε, παρόν, Είχα, είδαμε το, την παρουσίαση ενός αναπτυξιακού προγράμματος α, για την α, Ήπειρο, είδαμε αναφορές ε, σε έργα, είδαμε τα χρονοδιαγράμματα αν θέλετε. Ε, βέβαια, άμεση ήταν η κριτική από πλευρά των κομμάτων κυρίω τη αντιπολίτευση, οι οποίοι λένε ότι δεν ήρθε να μα πει κάτι καινούριο. Ήρθε να μα αναφέρει έργα τα οποία έρχονται από το παρελθόν έτσι και ακόμα δεν έχουν γίνει. Αφήνοντα ναι. να εννοηθεί ότι δεν έχει να παρουσιάσει κάτι η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή μα αυτή τη θητεία. Είναι έτσι τα πράγματα. Ε, Καταρχά, αφού μου λέτε ότι είναι. Και σα έργο... ρωτώ, γιατί είχατε και την αρμοδιότητα τομεάρχη υποδομών το το στην και τοπική ακόμα. Νέα Δημοκρατία και την έχετε ακόμα, έτσι. Ναι, ναι, πράγματι. Επειδή μου είπατε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια τι έχει αφήσει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά αυτό το, ε, τα έργα υποδομή, πρέπει να πω να ρωτήσουμε και του ίδιου τι κάναν την προηγούμενη από το 2015 έω το 2019, ε, ε, τι κάναν αυτοί για τα συγκεκριμένα τα έργα, κάτι που δεν κάνανε απολύτω τίποτα. Έρχονται τώρα στην κυβέρνηση που, του Κυριάκου Μητσοτάκη τέσσερα χρόνια και λένε ότι ε, εσεί τι κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Τώρα να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ε, όσον αφορά το Ιωάννα Κακαβιά, είναι ένα ακριβό έργο. Εντάξει, ε, το θέμα είναι όλα να βρεθεί η ανάλογη χρηματοδότηση. Ξεκάθαρα. Το έργο όμως, ε, είναι προς ε, δημοπράτηση. Οι μελέτε έχουν ολοκληρωθεί. Μιλάμε για ένα δρόμο τη τάξη των 310 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει δρομολογηθεί. Άρα, το συντομότερο δυνατό θα μπορεί, αφού τελειώσει και η δημοπράτηση, ε, αν υπάρχουν ενστάσει, αν δεν υπάρχουν, θα μπορεί να προχωρήσει η κατασκευή. Κρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είπε ο κύριο <coughs> Καραγιάννη, κύριε Κωνσταντόπουλο. Γιατί, ναι. βέβαια, έγινε ένα λάθο στην ομιλία του. Είπε ταμείο ανάκαμψη, και αυτό, αν θέλετε, σχολιάστηκε την επόμενη μέρα. Ναι. Αλλά ε, ουσιαστικά αυτό που έχει υποθεί είναι ότι τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα από το ΕΣΠΑ. Είναι εξασφαλισμένα από το ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ ακριβώ. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι έχει δρομολογηθεί αυτό το έργο. Από εκεί και πέρα, επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά για το τρένο. Καθυστερήσαμε όμω, είναι η αλήθεια, κύριε Κωνσταντόπουλο. Ε, ε, έτσι. Ε, ε, γιατί το 2021 που είχε έρθει ο, ο Πρωθυπουργό εδώ πάλι με τον κύριο Καραγιάννη και είχε ανακοινωθεί, μιλούσαν για εξελίξει μέσα στο 2022. Πέρασε ένα χρόνο, είναι η αλήθεια. Ε, Χωρί να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ενάξη. Έχετε δίκιο σε αυτό, κυρία Σταύρο, αλλά δεν είναι όλα εύκολα. Μιλάμε για έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίο. Τα χρήματα είναι πολλά, ανέμενε εξασφαλισμένο, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν Πρέπει να γίνουν σωστά όλα mm -hmm. ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην Συνέχεια. εξέλιξη του έργου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιο πρέπει να τα δει όλα αυτά και έτσι χρειάζεται και τον ανάλογο χρόνο. Οπότε, ξεκάθαρα ναι, καθυστέρησε, αλλά το θέμα είναι ότι έχει μπει σε τρο... σε... στο δρόμο του, mm -hmm. να το πω έτσι. Ε, οπότε, σύντομα θα ξεκινήσει και η κατασκευή του συγκεκριμένου αυτοκινητοδρόμου, όταν βέβαια ολοκληρωθεί. Η Δημοπράτηση, αν υπάρχουν ενστάσει και τι άλλο μπορούμε να βρούμε με όλα αυτέ τι εξελίξει που γίνονται. Για παράδειγμα, περίμενε κανένα τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει φέρει πίσω όλα τα πράγματα όσον αφορά ε, την οικονομία. Ε, κανένα δεν τα περίμενε αυτά. Ή άλλο παράδειγμα είναι, δεν μπόρεσε να τρέξει, αν θέλετε, και μέσα στο 2021 και το 2022 ήμασταν ε, ε, όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μα. Δεν ήταν εύκολο να υπάρχουν ανάλογε συνεννοήσει λόγω του κορονοϊού για να ε, μπορεί να περπατήσει έτσι όπω πρέπει ένα δημόσιο μεγάλο έργο πάμε και στο τρένο, γιατί φαντάζομαι ότι και σε αυτό θα θέλετε να ρωτήσετε. Πράγματι, εγώ ως μηχανικός θα απαντήσω σε αυτό. Θα ήθελα πολύ να έχω πολλές μελέτες με τέφχη δημοπράτη στο γραφείο μου κλεισμένες και όταν έρχεται μία χρηματοδότηση ή από Ταμείο ανάκαψης ή Πράσινο Ταμείο ή ΕΣΠΑ ή άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, να είμαι έτοιμος να, να τη βγάλω το και να υποβάλω το φάκελο. Εκεί κολλά όλο το θέμα. Δηλαδή, η, κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτερού βαθμού, εκεί κολλά, δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα φυσικά, δεν μιλάω για εδώ, κολλά ότι δεν έχουν έτοιμε μελέτε. Έτσι ανάλογα γίνεται και στα ε, Υπουργεία. Δεν έχουν έτοιμε μελέτε. Τι σημαίνει αυτό, Ναι, βέβαια, ο Πρωθυπουργό το ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει το έργο, διότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και δεν μπορεί να βρεθεί Βέβαια Αυτό, αυτό δεν ανέει μελλοντικά, κύριε Κωνσταντόπουλο, mm. και συγγνώμη που σα διακόπτω. Δεν ανέει μελλοντικά να υπάρξει, και παράδειγμα. Παίρνω ένα παράδειγμα, να γίνει μέσω ΣΔΙΤ ενδεχομένω. Yeah, έτσι, ακριβώ. Γι' αυτό και το Υπουργείο προχωράει και τη διαδικασία επικαιροποίηση τη μελέτη που υπάρχει. Έτσι, έτσι. Με 7,5 εκατομμύρια η Ελλάδα και με άλλα 7,5 εκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπάρχουν έτοιμε. Και αν έτσι. στο yeah. μέλλον το βλέπουμε. Σωστά. Ακριβώ αυτό λέω ότι να είναι έτοιμε οι μελέτε, να έχουμε τα τέτοια δημοπράτησε. Και εδώ είμαστε μετά να δούμε πώ μπορούμε αυτή τη μελέτη με τα τέφχη δημοπράτησε να τη βγάλουμε στον αέρα και να χρηματοδοτηθεί και να γίνει ένα έργο αμέσω. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, πράγματι, πολύ σωστά το είπατε, Ναι, να προχωρήσει η μελέτη, να την έχουμε έτοιμη για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να γίνει και ένα διαφορετικό σχεδιασμό. Να μην είναι ο σχεδιασμό όπω είναι σήμερα. Άρα, ο, η ανάλογη μελέτη μπορεί να αλλάξει. Καλό είναι που προχωράνε μελέτε. Σε όλα τα επίπεδα και στο τρένο. Έτσι πρέπει, δεν γίνεται διαφορετικά. Τι έχουμε έτοιμε και μετά, όταν γίνει μια προκήρυξη ενό χρηματοδοτικού εργαλείου από το Υπουργείο, αμέσω να μπαίνουμε στη λογική ότι τι βγάζουμε και τι δίνουμε. Ναι, αυτέ είναι και προχωράει να, να δημοκρατηθεί ένα έργο. Πολύ σωστά κάνει και προχωρά. Αλλά ο Πρωθυπουργό ήταν ξεκάθαρο. Δεν λέει ψέματα ότι είναι ένα ακριβό έργο και είναι δύσκολο να γίνει. Α έχουμε όμω τη μελέτη και θα δούμε στο μέλλον. Μάλιστα. Ε, συνολικότερα, αν θέλετε, κύριε Κωνσταντόπουλε, έτσι, θα πάμε σίγουρα. Θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο χρονικό διάστημα να αναφερθούμε και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν στο τοπικό επίπεδο. Ναι. Εσεί, ε, φαντάζομαι ότι η ΣΠΡΑΤ έχετε ξεκινήσει αυτή την επαφή και με την τοπική κοινωνία, ακριβώ για να καταγράψετε του προβληματισμού που υπάρχουν. Και σίγουρα υπάρχουν προβληματισμοί για τα τοπικά ζητήματα που μπορεί ενδεχομένω να εκκρεμούν, να καθυστερούν. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει μια γενικότερη αγωνία έτσι, στα άλλα τα επίπεδα στα οποία αναφερθήκατε, όπω είναι τα ζητήματα, αν θέλετε, τη οικονομία. Σίγουρα παγώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω τη τραγωδία των τεμπών και μπήκαν στο περιθώριο, μπήκε στην άκρη, αν θέλετε, η όποια συζήτηση για τα ζητήματα τη οικονομία, τη ενεργειακή κρίση. Αυτό όμω παραμένουν, αν θέλετε, ναι, και αποτελούν, εξακολουθούν να αποτελούν αγκάθια για όλου μα. Ναι, φυσικά. Γι' αυτό η κυβέρνηση. Να το πιάσω λίγο πιο παλιά, όπως για παράδειγμα Τη πανδημία του κορονοϊού που η κυβέρνηση έδωσε στου ελεύθερου επαγγελματίε και σε όσου μπορούσε την επιστρεπτέα προκαταβολή, μια ανάσα, πολύ δυνατή ανάσα, ώστε να μπορούν να τα βγάλουν πέρα όταν ήταν κλειστοί. Άλλα παραδείγματα είναι ότι ε, μειώθηκε η ανεργία κατά 7 μονάδε. Άρα, σημαίνει ότι όσοι ήταν κυρίω στον ΟΑΕΔ βρήκανε δουλειέ μέσω προγραμμάτων και αυτό είναι σοβαρό και βασικό, γιατί αμέσω καταλαβαίνετε ότι ο κόσμο και ειδικά οι νέοι έχουν δουλειά και μπορούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Αυξή, αυξήθηκε ο κατώτατο μισθό κατά 20%. Άλλο ένα συν των νέων, ο οποίο εργάζεται για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν γίνει πολύ σοβαρέ κινήσει. Μαγικό ραβδί, ραβδάκι δεν υπάρχει ε, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν ε, στην καθημερινότητα και που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο όπως είναι η ενεργειακή κρίση, Όπω ο πόλεμο ο ουκρανία που είπα πριν που έφερε τα πάνω κάτω, οπότε η κυβέρνηση πραγματικά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και την καθημερινότητα του πολίτη. Και τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό έχει εκτιμηθεί. έτσι, Δηλαδή το βλέπετε ότι ακόμα και στι δημοσκοπήσει η νέα δημοκρατία είναι πάντα πρώτο κόμμα. Mm -hmm. έτσι, ξεκάθαρα. Και πόσα άλλα δεν έκανε μέσα σε αυτή την τετραετία. Έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση του κράτου. Δεν χρειάζεται να τρέχει κάποιο αστυνομικό στην ουρά προκειμένου να βγάλει μια απλή, μια δήλωση, να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση το γνήσιο τη υπογραφή που είναι το πιο απλό. Έχει θωρακιστεί η πατρίδα, να τα πούμε και αυτά, με τα ραφάλ, ετοιμάζονται οι φρεγάτε, με, με τα τείχη που γίνονται στον Εύρωο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά. Έχει μειώσει 50 φόρου και εισφορέ. Οπότε είναι, είναι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη και η συγκεκριμένη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ασχολείται με την καθημερινότητα του πολίτη και λύνει προβλήματα. Δεν δημιουργεί προβλήματα και δεν πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Έχει ξεκάθαρε θέσει και ξεκάθαρα αντιμετωπίζει την καθημερινότητα. Άρα θεωρείται ότι ο Έλληνας ψηφοφόρος πηγαίνοντας στην κάλπη της 21ης Μαΐου <κυρίζει> έχει να συγκρίνει αυτό που ζητά και αυτό που λέει αν θέλει Φυσικά. όλο το, αυτό το χρονικό διάστημα ο κ. Μητσοτάκης, ότι εμείς πάμε με τη λογική της σύγκρισης και όχι της σύγκρουσης. Έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να συγκριθεί η προηγούμενη διακυβέρνηση με την σημερινή διακυβέρνηση. Ακριβώς. Βέβαια, ένα αντεπιχείρημα, αν θέλετε, από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ε, τη αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ότι ήταν διαφορετικά όμω ε, τα διαφορετικέ οι συνθήκε υπό τι οποίε, αν θέλετε, ε, το κόμμα τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση κυβέρνησε από το 2015 μέχρι το 2019, δηλαδή υπό, ε, υπό τη δημόκλειο ε, των ε, μνημονίων. Ε, και παρόλα αυτά, λέτε, καταφέραμε. Αφήσαμε και μαξιλάρι 30 και πλέον δισεκατομμύρια. Ε, αφήσαμε χρήματα. Ναι, εντάξει, όμω δεν ήταν πιο δύσκολο. Εκατομμύρια. Εκατομ, ναι, ακριβώ. Ε, αλλά δεν είναι πιο δύσκολο από αυτά που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Του έχουν τύχει τα πάντα. Πανδημία, πόλεμο στην Ευρώπη, ε, ακρίβεια ενεργειακή κρίση. Ε, τι, δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολα αυτά τα τέσσερα τελευταία χρόνια από τα προηγούμενα οχτώ χρόνια που είχαν α πούμε τα capital controls ή ε, αν είχαν, όπως είπατε εσείς, ε, την, την Ευρώπη να τους ελέγχει πάνω από το κεφάλι τους. Πολύ μεγαλύτερα ζητήματα είχε να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πόσο μάλλον στην υγεία, πόσο μάλλον ε, στην καθημερινότητα, πόσο μάλλον στην οικονομία, πόσο μάλλον και το πιο πολύ σοβαρό ενεργειακή κρίση, το λέω και το ξαναλέω, γιατί θα το αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα συνεχόμενα. Έτσι. Αν δηλαδή δεν κάνουμε κάτι για να τις ανανεώσουμε τις ενέργειας, Πόσο πετρέλαιο και πόσο φυσικό αέριο και πόσο θα καίμε το λιγνίτι και θα ρηπαίνουμε το περιβάλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θεωρώ, τουλάχιστον προσωπική μου άποψη, ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολα χρόνια από τα τελευταία οχτώ χρόνια που ήταν κυβέρνηση τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από το 2015 ως το 2019. Πολύ μεγαλύτερε δυσκολίε αντιμετώπισε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκο Μητσοτάκη και όμω τα καταφέρνανε πολύ καλύτερα. Γιατί θεωρώ ότι είχαν σχεδιασμό και ότι ε, είχαν πολύ καλύτερε απόψει. Και ενδιαφερόταν, ενδιαφερόταν πραγματικά για τον πολίτη. Ε, κύριε Κωνσταντόπουλε, ε, θεωρείτε ότι πηγαίνοντα στι εκλογέ, αυτό το επόμενο διάστημα που θα ε, ακολουθήσει μέχρι τότε, θα μπορέσει ο κόσμο να μάθει προγραμματικά, που είναι και το ζητούμενο, να μάθει πραγματικά τι προγραμματικέ θέσει των κομμάτων, ή θεωρείτε ότι θα πάμε ε, μέχρι τι εκλογέ με μια αντιπαράθεση. Ε, έντονη και ακραία σε πολλά, ε, σε πολλά θέματα έτσι, ε, που θα κυριαρχήσουν αν θέλετε άλλα ζητήματα τα οποία δεν τα υποβαθμίζω όπω είναι το ζήτημα για παράδειγμα των υποκλοπών που μας απασχόλησε ναι. τα ζητήματα τη διαφθοράς που επίσης ε, ανατακτά χρονικά διαστήματα προσκ... προκύπτουν στο προσκήνιο και στη δημοσιότητα. Σίγουρα είναι σημαντικά ζητήματα αλλά ο κόσμο θέλει να φτάσει στις κάλπε, ε, έχοντας μια πλήρη και σαφή εικόνα αν θέλετε και για τα προγράμματα ε, των κομμάτων για την επόμενη μέρα για να μπορέσει να αποφασίσει. Ε, νομίζω, κυρία Σταύρου, ότι σίγουρα δεν είναι αμελτέα τα προβλήματα με τις παρακολουθήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι τον Έλληνα τον νοιάζει ακριβώς ποιος παρακολουθεί ποιον, γιατί τον παρακολουθεί, τι είπε, τι δεν είπε, αλλά τον, τον νοιάζει πραγματικά η καθημερινότητά του, πώς θα βγάλει την ημέρα, αν έχει δουλειά, αν μπορεί να αντιμετωπίσει τα οικονομικά του και τους λογαριασμούς που του έρχονται. Αν ε, βλέπει ότι μπορεί να έχει ε, τη, τη, τη βιώσιμη ζωή που θέλει ο ίδιος, εκεί νομίζω πρέπει να ρίξουμε το βάρος. Αν κάποιο παρακολουθούσε κάποιον ή τα λοιπά, δεν λέω σίγουρα, είναι σοβαρό, αλλά στην καθημερινότητα εμένα δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει μόνο αυτό. Άρα, προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ήρθε και μίλησε με, με σύσσωμα το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, είχε και το έργο του σε τέσσερι δομέ. Πρώτο, τι υποδομέ. Δεύτερο, την αγροτική ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση. Τρίτον, τι επενδύσει. Και τέταρτον, την καθημερινότητα του πολίτη. Οπότε, στον απλό, mm -hmm. να πω, στον απλό πολίτη, ξεκάθαρα πέρασε το μήνυμα ποιο είναι το έργο. Και μην ξεχνάμε να μιλήσουμε και να με νούμερα. 2,7 δις ευρώ για 380 έργα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μήνυμα εδόθη και είναι ξεκάθαρο ότι Είμαστε άνθρωποι που κάνουμε πράξη και ε, αυτά που λέμε φυσικά. Και είμαστε άνθρωποι των έργων και όχι των λόγων. Οπότε, ο Έλληνα, όταν πάει στην κάλπη, ήδη έχει πάρει μια πρώτη γεύση. Ποιε είναι οι τέσσερι δομέ και πού θα σταθεί η επόμενη τετραετία: Υποδομέ, αγροτική ανάπτυξη και πράσινη μετάβαση, επενδύσει και καθημερινότητα του πολίτη. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ναι, ήδη. Έχει καταλάβει ο Έλληνα ποιο μπορεί αυτή τη στιγμή και ποιο έχει δώσει σχεδιασμό. Άρα, αν πάει κάποιο τώρα και πει ότι, ότι εγώ, μόνο στι ειδήσει, ακούω αντιπαράθεση και τίποτα άλλο, όχι υποκλοπέ κτλ., αμέσω αυτή τη στιγμή του έχουμε δώσει μία απάντηση. Ποιο είναι το επόμενο σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη και πώ θα συνεχίσει το έργο, γιατί θα είναι η Νέα Δημοκρατία, με, κά... με αρκετή διαφορά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ποια είναι. Βλέπουμε και εμεί τι δημοσκοπήσει. Παρακολουθούμε όλες τι συμβαίνει ακριβώς. Οπότε φαίνεται ξεκάθαρα ποιο είναι το έργο το οποίο θα ακολουθήσει την επόμενη τετραετία. Αυτό πρέπει να δει σήμερα ο πολίτη για να πάει στην κάλπη. Ότι υπάρχει ήδη σχεδιασμό για την επόμενη τετραετία. Οι τέσσερις δομέ που μόλι σα ανέφερα και που παρουσιάστηκαν πριν λίγε μέρε από το μισό Υπουργικό Συμβούλιο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, ε, θεωρείτε, κύριε Κωνσταντόπουλε, ότι θα αναγνωριστεί αυτό το έργο από του πολίτες, το έργο το οποίο έγινε σε αυτή την τετραετία, δίνοντας και πάλι την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, στοίχημα για ε, το κόμμα σα είναι η αυτοδυναμία. Κομματάκι ναι. δύσκολο. Ναι. Τη 21 Μαου είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, ε, λόγω τη απλή αναλογική. Που την έχουμε βιώσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και καταλήγουν πολλοί δήμοι και περιφέρειε ε, ακυβερνησία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι πράγματι η απλή αναλογική θεωρώ ότι δεν θα φέρνει από την πρώτη Κυριακή αυτοδύναμη κυβέρνηση όμω τη δεύτερη εκλογική κάλπη η οποία θα είναι η ενισχυμένη αναλογική πλέον θα ναι η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση ξεκάθαρα και είναι και, το, και η εντολή αν θέλετε του Κυριάκου Μητσοτάκη θέλουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ξεκάθαρα για να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε στην επόμενη μέρα. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα, όπω τη Βουλγαρία, που τόσο καιρό παλεύουν να έχουν μια κυβέρνηση και είναι δύσκολο ε, να μπορέσουν να καταλήξουν. Οπότε καταλαβαίνετε, μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και να έχουμε άλλα προβλήματα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Αυτοδύναμη κυβέρνηση, ίσω όχι από την πρώτη Κυριακή, γιατί η απλή αναλογική, τα έχουμε ξαναδεί, δεν είναι εύκολο. Στι δεύτερε κάλπε που είναι ενισχυμένη αναλογική. Άρα δεν θα αφήσει περιθώρια ενδεχομένω για διερευνητικέ άλλε κύριε Κωνσταντόπουλο, κύριο Μετσοτάκη. Αυτό πώς... δεν το γνωρίζω. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Θεωρώ ότι σίγουρα θα γίνουν επαφέ. Άκουγα μια μέρα, τον... έχει περίπου δύο, μία εβδομάδα, δέκα μέρε, στην εκπομπή Πρωταγωνιστέ που έλεγε ότι ο Πρωθυπουργό έλεγε ότι κάλεσα δύο φορέ τον κύριο Ανδρουλάκη, το... του Πασόκ, τον, πρόεδρο τον, πρόεδρο του Πασόκ. τον πρόεδρο του Πασόκ, να έρθει να συνομιλήσουν. Αλλά δεν δε έχει αποδειχτεί. Ε, νομίζω ότι μετά το ζήτημα των υποκλοπών είναι κομματάκι δύσκολο, κύριε Κωνσταντόπουλε, να υπάρξει διάβλο επικοινωνία μεταξύ των τόπου, δύο κομμάτων. Για το καλό του τόπου όμω μπορεί να ξεπεραστούν όλα. Έτσι. Δηλαδή, ε, αν είναι να γίνει ε, για, το, για την Ελλάδα το καλύτερο, για τον πολίτη, για τον Έλληνα το καλύτερο, νομίζω ότι αυτό κάποιο, ένα ηγέτη, πρέπει να το βάζει στην άκρη και να πάει να συζητά τουλάχιστον και να δει αν μπορεί να τα βρει με έναν άλλον ηγέτη και πρωθυπουργό όπω είναι. Ο, ο, ο γιατί αυτό να θεωρείτε, αν θέλετε να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου, κύριε Κωνσταντόπουλη, γιατί αυτό να θεωρείτε ε, σωστό ενδεχομένω το να έχουμε μια συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ ε, και Νέα Δημοκρατία, ενδεχόμενα εφόσον ναι. υπάρξουν προγραμματικέ συγκλήσει, Γιατί να θεωρείτε τερατογέννηση μια συνεργασία ε, του άλλου στρατοπέδου, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ ε, Πασόκ και Μέρα 25. Γιατί τον έφερε ο Πρωθυπουργό και λέει ότι μια τέτοια συνεργασία θα είναι τερατογέννηση. Γιατί στη μία πλευρά ναι. το αποδεχόμαστε και στην άλλη περίπτωση. μία το αποδεχόμαστε και στην άλλη όχι. Στη μία το συζητάμε. Ναι. Στην άλλη λέμε για, μιλάμε για τερατογέννηση. Ναι. Γιατί πολύ απλά, κυρία Σταύρου, τα τελευταία τέσσερα χρόνια που γίνανε τόσα πολλά, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία τα πήγε εξαιρετικά καλά. Και αυτό το βλέπει όλος ο κόσμο, όλοι, όλοι οι Έλληνε. Τα τελευταία 8 χρόνια όμω, είναι ξεκάθαρα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Δηλαδή, να θυμηθούμε τι ουρέ έξω από τι τράπεζε για να βγάλει κάποιο 60 ευρώ, να θυμηθούμε την αύξηση των φόρων για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη όταν ο Βαρουφάκη πήγε στην Ευρώπη. Τάχα να διαπραγματευτεί και μα χρέωσε άλλα, άλλα δις ευρώ. Δεν θυμάμαι ακριβώ το νούμερο, γι' αυτό δεν το αναφέρω. Ε, να θυμηθούμε ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίσανε στα σύνορα με τι μεταναστευτικέ ροέ και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ακρίτε. Να... Τι να πρωτοθυμηθούμε. Οπότε ναι, τα πήγαμε καλύτερα. Δηλαδή η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία τέσσερα χρόνια τα πήγε καλύτερα από του προηγούμενου. Άρα, ναι, ξεκάθαρα είναι μια τερατογέννηση. Αν πάει να συγκυβερνήσει ε, το Πασόκ με τον ε, Βαρουφάκη και το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν θα τα πάνε τόσο καλά όσο τα πήγε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορεί να προχωρήσει, γιατί πολύ απλά ο κόσμο έχει καταλάβει ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση για σιγουριά, υπευθυνότητα και συνείδηση. Μάλιστα. Θά έχουμε τη δυνατότητα σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα κύριε Κωνσταντόπουλε, να τα ξαναπούμε. Εσεί έχετε ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα δρόμου πραγματικά και ω ναι. υποψήφιο βουλευτή για ναι. ε, 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 να Εδώ περάσετε. Και ένα μήνα περίπου. Εδώ και ένα μήνα περίπου. περίπου. Έτσι, ναι. Και να επικοινωνήσετε τι θέσει του κόμματο, αλλά αν θέλετε να επικοινωνήσετε και τι δικέ σα θέσει προσωπικά, Φυσικά. γιατί ο στόχο είναι διπλό. Και η ενίσχυση τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και η προσωπική εκλογή. Πάντα είναι στόχο. Ναι, έτσι έτσι ακριβώ είναι, ναι, πραγματικά είναι ε, σίγουρα να περάσουμε τις θέσεις τις δικές μας. Ας πούμε, θέσεις δικές μας είναι, επειδή είμαι και μηχανικός και ελεύθερος επαγγελματίας, να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας, να τρέξουν όλα τα έργα υποδομής, να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, να δώσουμε βάση στους ε, στις γυναίκες, στις μητέρες ε, και στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά πρόβλημα. Αυτές είναι θέσεις που και έχω και εγώ στόχο, αν εκλεγώ, με τη βοήθεια φυσικά των ε, Γιαννιωτών, να ε, είμαι εδώ για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα και να είμαστε κοντά στους πολίτες. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Κύριε να Κωνσταντόπουλο, καλά. να σας ευχηθώ και πάλι καλή δύναμη. Ευχαριστώ, να είστε καλά.